φίλε και φίλοι. Τηλεόραση του Άλφα Παναθηναϊκός χωρίς αγωνιστικά προβλήματα. Εκτός αποστολής άφησε από την Μικοσάδα που είχε πάρει Μαργαριάν, τον Βόκολο και τον Πίτσο και παρατάσσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα όπως ο ίδιος φυσικά εκτιμάει. Ενδεκάδα που νίκησε τον Όφιστο Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα. Σύστημα 4-4-2. Ο Κωνσταντινίδης μέσα, έξω τον πάγκο ο Γκούμας. Αυτά λοιπόν από τον Πάνο Βόγλη, την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάμε και στον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο, σε ακούμε, καλησπέρα. Αντρέα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα, από τον αγωνιστικό χώρο. Ολυμπιακός παρατάσσεται με το γνωστό πλέον του Κάταν 3-4-2-1. Ένας Ολυμπιακός. Τίθονται οι φιλοξενούμενοι με τον Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς να εκτελεί κοντά στον πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά προς τα πίσω, 1-0 από τον Χένριξεν. Πρέπει να πρόκειται για αυτό γκολ του Ρενέ Χένριξεν, ο οποίος πετάχτηκε στην απορία της μπάλας. Μετά από την εκτέλεση του φάουλ από τον Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Ρενέ Χένριξεν είναι αυτός που στέλνει άθελά του την μπάλα πίσω από τον Αντώνη Νικοπολίδη στην εστία του Παναθηναϊκού και ο Ολυμπιακός παγώνει το Απόστολος Νικολαίδης. Κάμερες στρέφονται στον άτυχο πρωταγωνιστή αυτής της φάσης, πέφτοντας προς το πρώτο δοκάρι. Ο Δανός κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα όπως θα ήθελε. Δείτε και πάλι. Την στέλνει πίσω από τον ανήμπορο να αντιδράσει Αντώνη Νικοπολίδη. 1-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι ξεκινά λοιπόν με τους καλύτερους ιονούς για τον Ολυμπιακό. Έπειτα ο Παναθηναϊκός τότε στο 3-2 κόντρα στον Άρη. Το νέο γέμισμα του Καραγκούνη σοφάρισε από τον Ολισαντέμπε. Ο Ολισαντέμπε σοφαρίζει σε 1-1 με την κεφαλιά έπειτα από το γέμισμα του Γιώργου Καραγκούνη. Και βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο επιθετικός των πράσινων. Το 1-1 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο 18ο λεπτό με σκόρερ τον Εμμάνουελ Ολισαντέμπε, ο οποίος φτάνει τα 3 τέρματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε σκοράρει και στα 2 ντέρμπι της περισσινής περίοδου. Αυτή τη φορά με κεφαλιά, δείτε. Νικά τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, ο οποίος έπεσε στην αριστερή γωνία της εστίας του. Καμπαλιά ακριβίας από τον Καραγκούνη, ο Ολισαντέμπε δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για να νικήσει τον Ελευθερόπουλο, να κάνει το 1-1 στο 18ο λεπτό. Ένα ντέρμπι που ξεκινά λοιπόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις για ό,τι αφορά το θέαμα. Και για να δούμε τώρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να Νιγηριανό, επιθετικό του Παναθηναϊκού με πολωνικό διαβατήριο. Ακούμε λοιπόν τον Πάνο Βόγλη. Πάνω. Με το που πήγε το κόλπο του Παναθηναϊκού, Μαργαριάν έδειξε να το περίμενε. Σηκώθηκε, πανηγύρισε με συγκεκριμένη τεκροθία και είπε στον Τάκη Οικονομόπουλο: είδες που σου είπα. Δηλαδή το περίμενε. Ο Ζελίας κάνει την παλιά για τον Μαυρογεννίδη. Σε καλύτερη θέση ο Κωνσταντινίδης, πιο γρήγορος ο Μαυρογεννίδης. Δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την ισορροπία του. Και δεν ξέρω αν έχει δεχτεί κάποιο αντικείμενο ο αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και οι παίκτες του Παναθηναϊκού με πρώτο τον Άγγελο Μπασινά, είδατε, βρήκε στο πρόσωπο τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη δυστυχώς. Από τα πράγματα που κανείς δεν θα ήθελε να συμβαίνουν στα ελληνικά γήπεδα, αλλά όπως βλέπετε σε κάθε ντέρμπι, σε κάθε αγώνα σχεδόν, είμαστε αναγκασμένοι να σχολιάζουμε. Το μπουκάλι έσκασε στο πρόσωπο του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Δεν ξέρω αν οι δύο ρεπόρτερς, ο Πάνος Βόγλης και ο Λάμπρος Μπαλάφας, μπορούν να πούν περισσότερα για αυτήν την φάση. Πάνο. Ναι, Αντρέα, όντως την ώρα που έκανε το τάκλιν εκεί για να προλάβει την μπάλα, την προβολή για να προλάβει την μπάλα, ο Μαυρογεννίδης το είδα καθαρά. Έφυγε ένα μπουκάλι από την κερκίδα του Παναθηναϊκού και πήγε πάνω του. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν σημαδεύαν αυτόν, αλλά ή το πετάγανε εκείνη τη στιγμή και έτυχε την αποδείξη. Πάντως έδειξε ένα μπουκάλι το οποίο το χτύπησε νομίζω στο πρόσωπο και στο σώμα και γι' αυτό είναι έτσι ο Μαυρογεννίδης. Συγκλίνει, τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω στον Ζέλιας. Αυτός πέρασε για τον Άντζα, ο οποίος στη μεγάλη περιοχή απέφυγε τον Χένριξεν. Αυτογκόλ και 2-1 για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο αυτογκόλ αυτού του αγώνα, ύστερα από την προσπάθεια του Παρασκευάντζα, ο οποίος ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Ρενέ Χένριξεν. Και στη συνέχεια, σε αυτή τη φάση ήταν ο έτερος κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, ο Κυριάκος, ο οποίος ξεγέλασε για δεύτερη φορά τον Αντώνη Νικοπολίδη για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας των γηπεδούχων. 2-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό, στο 10ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Δείτε και πάλι, απέφυγε τον Χένριξεν και με το γόνατο ο Κυριάκος κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό.
Και από άλλη οπτική γωνία είδατε πώς απέφυγε τον Χένιξεν ο Άντζας, εκεί όπου φλέρταρε ο Δανός με το πέναλτι, καθώς τραβούσε από την φανέλα τον αντίπαλό του και για τον Παναθηναϊκό. Στο 7ο λεπτό σε αυτό το δεύτερο μέρος, το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Τελείω Μπασινάς απευθείας, η μπάλα στα δίχτυα, ισοπάρηση, καταπληκτική εκτέλεση από τον Άγγελο Μπασινά, τον αρχηγό των πράσινων, που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Εντυπωσιακή πραγματικά η εκτέλεση του Άγγελου Μπασινά, ένα καταπληκτικό γκολ. Όλοι περίμεναν τη σέντρα, ο Μπασινάς όμως έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Φάνη Κατεριανάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό. Και ο Παναθηναϊκός για δεύτερη φορά στο παιχνίδι ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Κάπου αφιερώνει τον γκολ ο Μπασινάς, τον ακούω ακριβώς, δεν γνωρίζει τον ίδιος. Δείτε και πάλι αξίζει πραγματικά, ένα καταπληκτικό γκολ. Πάλι στο παραθυράκι, ο Γιαννάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει, καταπληκτική εκτέλεση. Και το 2-2 στο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι που μέχρι στιγμής μετράει 4 γκολ, λιγοστές πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά σίγουρα είναι ένα ντέρμπι που οι δύο ομάδες θα μας αναγκάσουν να παρακολουθήσουμε με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο. Ήταν αυτός που κατάφερε να απομακρύνει. Ο Παναθηναϊκός επιμένει από τα αριστερά με τον Γιώνας Κόλκα, ο οποίος συγκλίνει, δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Το γκολ από τον Γιώνας Κόλκα. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά παίρνει προβάδισμα στο ντέρμπι με τον Φιλανδό να σκοράρει. Ο Αμανατίδης έχει πάρει την μπάλα, φωνάζει στους συμπαίκτες του, ενώ εσείς βλέπετε τον Κόλκα να μην αναγνωρίζεται, καθώς ο Χένιξεν, ο Λιμπερόπουλος, ο Σιεταρίδης, ο Κωνσταντίνου τον έχουν αγκαλιάσει. Ο Αμανατίδης έτρεξε, μενόμενος πήρε την μπάλα και την έφερε στην σέντρα. Είδατε, η μπάλα βρήκε στο έδαφος πριν ξεγελάσει τον Φάνη Κατεργιανάκη και καταλήξει στην εστία του Ολυμπιακού. Το 3-2 είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός προηγείται σε αυτό το παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι που είχε, θα έλεγα, δύο διαφορετικά πρόσωπα, αλλά με πολλή αγωνία θα αναγκαστούμε να το παρακολουθήσουμε με μεγάλη αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή, την τελευταία του φάση. Το 32ο λεπτό του δεύτερου, με το οποίο οι πράσινοι σοφάρισαν σε 2-2, στο 77ο. Το σούτ του Γιώνας Κόλκα που ξεγέλασε τον Κατεργιανάκη. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς του πάγκου του Ολυμπιακού. Ενώ τώρα η μπάλα θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Μανατολάκης διαμαρτύρεται στον Δάλα, μικρόφωνο στον Πάνο Βόγλη και τον Λάμπρο Μπαλάφα. Γίνεται χαμός πραγματικά. Έγινε μια ψυμαχία στην γραμμή του πλάγι Γιώργου μεταξύ ο Λισατέμπε και ο Αμανατίδης. Σηκώθηκαν και οι δύο, είχαν τράβηξε ένα στον άλλον. Ο Αμανατίδης έπεσε κάτω. Ο Αγίος Αμανατίδης σηκώνεται και από την αντίθετη λήψη, ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο καλύτερο συμπέρασμα. Ο Αμανατίδης σηκώνεται και βλέπει προς τον Λισατέμπε, ο οποίος θα βρει την κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Λισατέμπε. Ναι, όντως είναι η αγωνιά του Λισατέμπε. Με την υπόδειξη του βοηθού διαιτητή. Δικαιολογημένη απόφαση. Είδαμε στην αντίθετη λήψη και ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας. Αν είμαστε σε θέση να δούμε και πάλι. Υπάρχει λογομαχία. Ο Λισατέμπε με αγωνιά χτύπησε τον Αμανατίδη.